Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε τους διεμφυλικούς εκτός Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έπειτα από διαβουλεύσεις με τους στρατηγούς μου και ειδικούς σε στρατιωτικά ζητήματα, σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα αποδεχθεί ούτε θα επιτρέψει διεμφυλικά πρόσωπα να υπηρετούν στον στρατό μας, έγραψε ο Τραμπ στο λογαριασμό του στο Twitter. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο στρατός μας πρέπει να επικεντρωθεί στην αποστολή του και δεν μπορεί να επιβαρύνεται με τις τρομερές ιατρικές δαπάνες και τις διαταραχές που φέρνουν τα διεμφυλικά πρόσωπα στον στρατό. Η Άιλα Χόλντομ, η πρώτη τρανσέξουαλ πιλότος της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, δηλώνει σοκαρισμένη από την απόφαση Τραμπ. Από 2,5 έως 7,000. Αυτός είναι ο αριθμός όσων υπηρετούν στον στρατό και μάλιστα διακρίνονται. Πλέον δεν θα δεχθούν νέο προσωπικό, όμως δεν σταματούν εκεί. Λένε σε όσους υπηρετούν ότι πλέον δεν τους χρειάζονται, ότι δεν είναι απαραίτητοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχω πολλούς φίλους στον Αμερικανικό στρατό και μπορώ να φανταστώ πώς νιώθουν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος βάζει στο στόχαστρο τους διεμφυλικούς. Τον Φεβρουάριο ανακάλεσε μέτρο του Μπαράκ Ομπάμα που επέτρεπε στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες που αντιστοιχούν στην έμφυλη ταυτότητά τους.